Θα μου επιτρέψετε μια αποστροφή πριν από όλα, επειδή ακούστηκαν μερικά πράγματα στο στυλ, δηλαδή ότι για ό,τι πρέπει να απολαμβάνεις πρέπει και να πληρώνεις. Εμείς, ξέρετε, θεωρούμε, και νομίζω είναι μια ευκαιρία να το πούμε τώρα πιο συγκεκριμένα, ότι ο κόσμος με την εργασία του θα έπρεπε να διασφαλίζει και την υγεία του να είναι δημόσια και εξασφαλισμένη, και την παιδεία του, και τις παρεμβάσεις πολιτισμού, τη συμμετοχή του στις τέχνες, σε όλες τις δράσεις θα έπρεπε δηλαδή να εξασφαλίζει με τη δουλειά του. Φυσικά αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε ένα σύστημα που ο πλούτος που παράγουμε όλοι ιδιοποιείται από ορισμένους, με μεγάλα σπίτια, με παύλες, βίλες, κότερα που τα χαίρονται αυτοί η παρέα τους και κανένας άλλος. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, φανταστείτε, έπρεπε οπωσδήποτε, οποιοδήποτε πρέπει να δει τον Παρθενώνα, αυτό το δημιούργημα των αιώνων που λέμε, να πρέπει να πληρώνει και εισιτήριο. Όχι, βέβαια. Ανάγκες άλλες το καθορίζουν αυτό. Έτσι, μια πολύ σύντομη παρέμβαση θέλω να κάνω για αυτό το πράγμα. Και πραγματικά η πολιτεία, η οργανωμένη, πρέπει να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων, των πολιτιστικών, των καλλιτεχνικών, έτσι ώστε να μπορεί απρόσκοπτα ο λαός, ας πούμε, να έχει συμμετοχή, να έχει μέθεξη, αν θέλετε, σε όλα αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα. Λοιπόν, το Δημοτικό Θέατρο προφανώς δεν θέλει καμιά άλλη επισήμανση. Είναι από μόνο του η ανακαίνισή του, η επαναλειτουργία του, η επανακατασκευή του. Είναι από μόνο του ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. Είναι μια σημαντική πολιτιστική υποδομή. Και μπορεί με τις δράσεις αυτές και άλλες υποδομές πολιτιστικές να κάνει. Εμείς θέλουμε να στηριχθεί και παραπάνω, αν θέλετε, και οικονομικά αυτή η δραστηριότητα. Γιατί θεωρούμε ότι γενικά το καλλιτεχνικό έργο, ειδικά στις μέρες μας, αυτές τις μέρες, αν θέλετε, και της κρίσης, οποιασδήποτε κρίση, όχι οικονομικής, πρέπει να στηρίζεται το καλό, το ποιοτικό καλλιτεχνικό έργο. Έτσι, και δείτε, κάντε μια παρένθεση, δείτε πού, ας πούμε, στη τηλεόραση υπάρχει κάτι να αναδεικνύει, ας πούμε, ντοκιμαντέρ, πολιτιστικές δράσεις, εκτός στην κρατική τηλεόραση. Ποιος άλλος, ας πούμε, ιδιωτικός σταθμός θα κάνει τέτοιες παρεμβάσεις. Από παντού φαίνεται αυτή η ανάγκη. Εμείς η παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε, και υπόθηκε και από έναν ομιλητή προηγούμενα, είναι ότι δεν είναι αυτά όλα, ας το πω έτσι, παρεδώσε. Πρέπει να έχουμε εδώ γνώση των συγκεκριμένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, να έχουμε παρέμβαση, αν θέλετε, να δούμε αν αυτά που γενικά παρουσιάζονται και γίνονται, και έχουμε υπόψη μας από την παρουσία μας, ας πούμε, στον Πειραιά, ότι πραγματικά υπάρχουν τέτοιες σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες. Όμως τα κονδύλια που διαθέτουμε και σαν περιφέρεια πρέπει με κάθε τρόπο να ελέγχονται, να το πω έτσι. Και ο πρώτος έλεγχος είναι ο πιο συγκεκριμένος προσδιορισμός αυτών των δράσεων. Έχουμε αυτή την παρατήρηση, αλλά θα το υπερψηφίσουμε, γιατί θεωρούμε σημαντική αυτή τη χρηματοδότηση, αν θέλετε, σε σχέση με άλλες χρηματοδοτήσεις που έχουν γίνει εδώ πέρα για υποτιθέμενες πολιτιστικές δράσεις. Αυτή είναι πολύ πιο σημαντική και ουσιαστική.